Στην αξία της συμμετοχής στις εκλογές αλλά και στη νίκη του ελληνικού λαού στη βάση της νίκης της ίδιας της πολιτικής μέσα από τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια, που ζήτησε από τους πολίτες να επαναβεβαιώσουν τη σχέση εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η νίκη θα είναι η νίκη της Ελλάδος. Θα είναι μια ισχυρή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη. Θα είναι μια ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα του Πρωθυπουργού για να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα, για να προχωρήσει η κοινή άμυνα, για να γίνουν αλλαγές υπέρ των μικρών και μεσαίων αγροτών στην κοινή αγροτική πολιτική, για να έχουμε ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης μετά το 2026, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και να ενισχύσουμε τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Πραγματοποιώντας επαφές στο Ηράκλειο, λίγο πριν από την κάλπη, η κυρία Σπυράκη τόνισε ότι την ερχόμενη θητεία το Ευρωκοινοβούλιο έχει να αποφασίσει σειρά σοβαρών ζητημάτων για το μέλλον της Ένωσης και των μελών κρατών που απαιτούν σοβαρή εκπροσώπηση. Η μάχη που δίνουμε για την κοινή αγροτική πολιτική έχει μεγάλη αξία. Όπως μεγάλη αξία έχει και η μάχη που δίνουμε για το βιώσιμο τουρισμό, για εσάς είναι πια 12 μήνες το χρόνο στην προνομιακή θέση που είστε. Όπως σημασία έχει και η μάχη που δίνουμε για το μεταναστευτικό, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο διαμοιράζει την ευθύνη και τα βάρη στο σύνολο των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δίνει στη χώρα πρώτης υποδοχής όπως το Δουβλίνο όλη την ευθύνη. Οι αλλαγές που κάναμε είναι προς όφελος των πολλών. Θα συνεχίσουμε και καλό τους πολίτες να δουν τη μεγάλη εικόνα. Η Μαρία Σπυράκη ζήτησε τον έναν από τους 4 σταυρούς των κριτικών, διευκρινίζοντας ότι η μέχρι σήμερα θητεία της είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη του τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να το υποστηρίξει. Σας καλώ να με αξιολογήσετε. Ο οίκος BCW με αξιολόγησε ως πρώτη σε κοινοβουλευτική επιρροή από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές στη θέση 112 της συνολικής κατάστασης των 705, με δεύτερο τον Δημήτρη Παπαδημούλη στη θέση 218 και τρίτη την Άννα Σημακοπούλου στη θέση 226. Ο οίκος EU Matrix με αξιολόγησε ως δεύτερη Ελληνίδα σε επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό για μένα να κριθώ από τη δουλειά μου και σας καλώ να με αξιολογήσετε και εφόσον εκτιμάτε ότι μπορώ να συνεχίσω, να μου δώσετε έναν από τους 4 σταυρούς που δικαιούστε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Για ισχυρή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για ισχυρή δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη, για ισχυρό Κυριάκο Μητσοτάκη στις διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο.